Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε για την αλλαγή μεγέθους της κατάτμησης και για τη μετακίνησή της. Έχετε δει ποτέ την ειδοποίηση του υπολογιστή σας για χαμηλό χώρο του δίσκου? Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάσετε δεδομένα και να μειωθεί η απόδοση του υπολογιστή σας. Ένας τρόπος να λύσετε το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι να επεκτείνετε την κατάτμιση του συστήματος για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του χώρου στον δίσκο και για την καλύτερη διαχείριση του σκληρού δίσκου με σκοπό την αύξηση αποτελεσματικότητας του συστήματος που βασίζεται στα Windows. Ως επαγγελματίας διαχείρισης των κατατμήσεων, ο ISAS Partition Master σας βοηθά στην επέκταση κατάτμησης του συστήματος. Για παράδειγμα, θα μειώσουμε την κατάτμιση του δίσκου E και θα επεκτείνουμε την κατάτμιση του δίσκου C. Πρώτα, ξεκινήστε τη λειτουργία του ISAS Partition Master. Κάντε δεξί κλικ στο E και επιλέξτε Resize or Move Partition. Στη συνέχεια, σύρετε προς τα αριστερά και επιλέξτε OK. Έπειτα, κάντε δεξί κλικ στο C και επιλέξτε Resize or Move Partition. Σύρετε προς τα δεξιά, ώστε να επεκτείνετε την κατάτμιση του δίσκου C και επιλέξτε OK. Τέλος, εάν είστε ικανοποιημένοι με τη λειτουργία του υπολογιστή σας, παρακολουθώντας τις τρέχουσες λειτουργίες αλλά και αυτές που είναι σε αναμονή, κάντε κλικ στο Apply. Εάν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, απλώς αποφύγετε τα αρχικά βήματα και επεκτείνετε τον χώρο κατάτμησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ISAS Partition Master, επισκεφτείτε το www.partitionpavlatool.com.